Σε αυτό το βίντεο θα δούμε όσα πρέπει να γνωρίζετε για τι νέε πανίσχυρε κορβέτε του Ισραήλ. Η κλάση ΣΑΡ 6 περιλαμβάνει τα πιο ισχυρά πλοία τη χώρα. Το 2015, λοιπόν, το Ισραήλ παρήγγειλε συνολικά 4 ΣΑΡ 6 κορβέτε από τη Γερμανία. Τα σκάφη έχουν ω βάση γερμανικέ κορβέτε, αλλά με αρκετέ αλλαγέ για τι Ισραηλινέ απαιτήσει. Οπότε η κλάση ΣΑΡ 6 είναι ειδικά σχεδιασμένη για το Ισραήλ. Το πρώτο πλοίο τη κλάση παραδόθηκε το 2020. Σήμερα, τα πλοία αυτά είναι τα πιο οπλισμένα του Ισραηλινού ναυτικού και επιχειρούν δίπλα στι κορβέτε τη κλάση R5. Βέβαια, η κλάση R6 είναι μεγαλύτερη, έχει μειωμένη διατομή ραντάρ και κουβαλάει πολλά περισσότερα όπλα. Για να δούμε τον οπλισμό τη. Αρχικά, μέρος του οπλισμού τη είναι ένα ότο με λάρα 76 χιλιοστών ναυτικό όπλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον ποικίλων στόχων. Επίση, υπάρχουν και δύο τηλεκατευθυνόμενα τάιφουν οπλικά συστήματα με 25 χιλιοστών πυροβόλα. Αντιπλοϊκή προστασία μπορούν να παρέχουν οι Gabriel MKV αντιπλοϊκοί πύραυλοι, οι οποίοι βρίσκονται στα σκάφη σε ποσότητα 16 μονάδων. Υπάρχει και ένα κάθετο σύστημα εκτόξευσης VLS 32 κελιών για τους Bark 8 αντιεροπορικού πυράβλους. Η εμβέλεια αυτών των όπλων είναι μεγαλύτερη των 70 χιλιόμετρων. Η εμβέλεια αυτών των όπλων είναι μεγαλύτερη των 70 χιλιόμετρων. Τα σκάφη διαθέτουν και το αμυντικο αντιπυραυλικό αντιπεραυλικό σύστημα C-Dome των 20 κελιών. Το όπλο αυτό αποτελεί την αυτική έκδοση του Iron Dome και χρησιμοποιεί του ανεχιστικού στα μυρ Τέλο, τα SAR 6 πλοία διαθέτουν και δύο 324 χιλιοστών εκτοξευσέ τορπιλών για ανθυποβριαχιακέ συμπλοκέ. Κάθε κορβέτα έχει μέγιστη ταχύτητα 26 κόμβων, η οποία επιτυχάνεται με δύο προπέλες και το κόνταξ σύστημα προώθηση. Το κόστο αναμονάδα ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σα άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.